Χώρισαν από την πλατεία Συντάγματος περίπου 3.000 Πακιστανοί, μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, οι οποίοι νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ομονίας για ένα αντιρατσιστικό συλλαλητήριο, τόσο κατά των ρατσιστικών επιθέσεων σε βάρος αλλοδαπών, όσο και για την δολοφονία πριν από λίγες ημέρες ενός 29χρονου στην οδό Αναξαγόρα. Φτάνοντας στην Βουλή, έξω από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, κάποιοι από τους πιο θερμόαιμους Πακιστανούς προσπάθησαν να καταλάβουν εντός εισαγωγικών την πλατεία. Τότε οι πιο ψύχρεμοι ομοεθνείς τους, οι οποίοι θα πρέπει να πούμε ότι είχαν και ομάδα περιφρούρησης, μπήκαν στη μέση και τους κατέβασαν στο ύψος της οδού Αμαλίας, μην επιτρέποντάς τους να προχωρήσουν πέρα από εκείνο το σημείο. Όσο η συγκέντρωση ήταν σε εξέλιξη όμως στην πλατεία Ομονίας, υπήρξε και ένα ακόμη περιστατικό. Δύο νεαροί, οι οποίοι θεωρήθηκαν ύποπτοι από κάποιους από τους Πακιστανούς που βρίσκονταν στην πλατεία, ξυλοκοπήθηκαν. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για παρεξήγηση, μέλη της πακιστανικής κοινότητας τους βοήθησαν, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Ήδη όμως το κακό είχε γίνει, βλέπουμε στις εικόνες μας τον νεαρό ματωμένο μετά από την επίθεση που δέχτηκε από κάποιον Πακιστανό, ο οποίος θεώρησε ότι το συγκεκριμένο άτομο ενδεχομένως απειλεί τη συγκέντρωσή τους. Μάλιστα.